Ναι, λοιπόν, ο παλιός χορηγός επιτέλους επέστρεψε στο κανάλι. FIFACoin.com για τα καλύτερα και φθηνότερα coins για το FIFA 20. Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο support του FIFACoin για να σας βοηθήσουν. Μην ξεχάσετε φυσικά στο checkout να χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό ARIS για να πάρετε 5% έκπτωση. Και μια σημαντική υπενθύμηση: η αγορά και η εισαγωγή των coins του λογαριασμού σας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Για τα αθλητικά είδη επίσης, τη γνωρίζετε τη σελίδα ποια είναι, Best Soccer Store. Χρησιμοποιείτε και εκεί τον κωδικό ARIS για 10% έκπτωση. Links και κωδικούς για τους δύο χορηγούς θα τα βρείτε κάτω στο description. Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA. Και πριν πω οτιδήποτε για το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπετε, θέλω να σας πω ότι σήμερα στις 7 η ώρα Ελλάδας θα έχουμε live stream κλασικά στο Facebook Gaming. Στη σελίδα μας στο Facebook, το link εννοείται θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή για να πάτε να βρείτε, να μας κάνετε like και να μας ακολουθήσετε κιόλας αν δεν έχετε έρθει ήδη στην παρέα μας στο Facebook. Θα έχουμε live stream με το κλασικό χαλαρό live ουσιαστικά της Τρίτης, με draft, γιατί έχω και ένα draft έτοιμο από την προηγούμενη φορά και έχω και ένα draft token, οπότε πιθανότητα να παίξουμε δύο draftάκια, με packs ανάλογα από το content που θα βγάλει η EA και κυρίως, επειδή μου στείλατε κάποιο μήνυμα ότι θέλετε να σας ανοίξω εγώ τα packs, όπως έκανε για παράδειγμα ο Madney το Σαββατοκύριακο, αν έχετε κρατημένα base icon packs ή αν θέλετε να τα κάνετε εκείνη την ώρα, μπορείτε να μου στείλετε στο account μου στο PS εκείνη την ώρα που θα ανοίξουμε το live stream μέσω SharePlay για να ανοίξουμε να σας ανοίξω τα δικά σας πακέτα. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει εκείνη την ώρα. Αν υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο έχει base icon και θέλει να το ανοίξουμε live στο stream, κανένα πρόβλημα, να υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο hype, να σχολιάσουμε και τις ομάδες σας κτλ. Οπότε, κρατήστε το αυτό, το απόγευμα τέλος πάντων στις 7 η ώρα Ελλάδας, υπενθυμίζω, θα έχουμε live stream στο Facebook Gaming στη σελίδα μας GAD. Το link θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εκεί. Και πάμε τώρα στο βίντεο στο οποίο θέλω να συζητήσουμε για τα SBC που βγήκανε. Θέλω να συζητήσουμε αρχικά για το base icon, και θέλω να συζητήσουμε στη συνέχεια για τα upgrades. Από τον τίτλο μπορεί να έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Θα τα πούμε όλα σε λίγο με τη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από το πακέτο το οποίο έχει δημιουργήσει απίστευτο χαμό. Το οποίο είναι το Base Icon SBC. Ένα SBC το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό θεωρώ αυτή τη στιγμή και από άποψη coins. Για να δώσει δηλαδή κάποιος τα 540 χιλιάρικα που το κοστολογεί αυτή τη στιγμή το Footbin. Και σε άμεση συσχέτιση με το τι μπορείτε να πετύχετε μέσα από αυτό το πακέτο. Σίγουρα οι περισσότεροι το έχετε κάνει. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι το έχετε κάνει. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι το κάνατε λίγο πιο φτηνά από ότι το κοστολογεί το ίδιο το Footbin, γιατί σίγουρα θα είχατε κάποιες κάρτες στην κάρτα σας. Ωραίος. Σίγουρα θα είχατε κάποιες κάρτες στην ομάδα σας, είτε untradeable, είτε από τα rewards, είτε κόκκινους από Foot Champions. Πιστεύω ότι κάπως θα μπορέσετε να το ταιριάξετε για να σας βγει πιο φθηνό το συγκεκριμένο SBC. Και σίγουρα και εγώ ίδιος έχω πάρα πολύ μεγάλο hype για να κάνω αυτό το SBC, γιατί πραγματικά ένα base icon μπορεί να σου πιάσει κάτι πολύ κακό, πολύ μέτριο, μπορεί να σου πιάσει και κάτι το οποίο να είναι endgame. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Madney, γιατί σίγουρα θα το γράψετε όλοι από κάτω στα comments, που κατάφερε να πετύχει τον Dalglish. Ο Madney κατάφερε να πετύχει ένα από τα top pulls που μπορείς να πετύχεις από το base icon. Πέτυχε μια κάρτα η οποία εγώ θεωρώ, δεν έχουμε δει ακόμη τα stats του Prime Dalglish in-game, γιατί ξέρουμε πως είναι η κάρτα του, αλλά δεν ξέρουμε τα επιμέρους στατιστικά και δεν ξέρουμε και οι moments του πως θα είναι. Αλλά αυτή η κάρτα όπως την βλέπεις είναι endgame κάρτα, με 5 weak foot και όλα τα stats. Θέλω να σας πω απλά, εσείς που δεν είστε σίγουροι, δείτε τα υπόλοιπα packs που άνοιξε ο Madney στο live stream. Και θα ήθελα και εγώ το απόγευμα, αν υπάρχουν παιδιά που έχουν το base icon pack, να το κάνουμε και σαν τεστ για να δείτε αν όντως αξίζει ή όχι. Είναι ξεκάθαρα θέμα τύχης, το έχουμε πει αυτό, ότι μπορεί να πιάσεις τον Dalglish, όπως έπιασε ο Madney, μπορεί να πιάσεις και τον Pires που έπιασε ο Δήμος. Και εκεί θέλω να καταλήξω στο ότι ο Δήμος άνοιξε δύο πακέτα icon SBC. Στο πρώτο έβγαλε τον Owen, ο οποίος είναι κακός, μέτριος βασικά να τον χαρακτήριζα. Είναι ένα μέτριο pool και για να ρεφάρει τα 500 χιλιάρικα που έδωσε, άνοιξε ένα δεύτερο και έβγαλε τον Pires. Το οποίο θεωρώ ότι είναι επίοικος ό,τι χειρότερο υπάρχει από τα icon SBC. Ακόμη και ο Laudrup ίσως να ήταν πιο usable από τον Pires. Ο Pires δεν έχει κάτι καλό να δει στην κάρτα του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα τύχης. Ο Τζέο επίσης έβγαλε τον Ιντσάκη, ο οποίος
Δεν είναι κάτι τρομερό, παρόλα αυτά είδατε στο gameplay του πώς του τέριαξε και κατάφερε να χτυπήσει Elite. Μετά στο δεύτερο pack του έβγαλε τον Ferdinand. Είναι ξεκάθαρα θέμα τύχης. Απλά τα παιδιά, και θέλω να σας το πω αυτό, επειδή είμαστε creators, εμείς κάνουμε τα περισσότερα packs για το content. Εγώ αυτή τη στιγμή ο μόνος λόγος για τον οποίο σκέφτομαι να κάνω το Icon SBC, το οποίο θα μου βγει κοντά στα 300 κάτι χιλιάρικα, είναι για το content, για να το δείτε εσείς. Εμένα αυτή τη στιγμή προσωπικά δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο SBC, γιατί ξέρω ότι δεν θα βγει εύκολα κάτι τόσο μα τόσο καλό όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε να είναι π.χ. ένας πετή αριστερός back, ούτε να είναι ο Rijkaard π.χ. στο κέντρο, ή ο Moore, αυτές οι κάρτες με αφήνουν αδιάφορο. Θα ήθελα μια κάρτα η οποία να είναι usable. Και επειδή ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις usable κάρτα, πιστεύω ότι λογικά στο τέλος δεν θα το κάνω το συγκεκριμένο SBC. Οπότε για αυτούς που είναι στη μέση και δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν τα coins σας, αν δώσετε ουσιαστικά όλα τα coins σας ή την πλειοψηφία των coins σας, για μένα μην το κάνετε αυτό το SBC. Γιατί δεν αξίζει. Μπορεί να βγάλετε κάρτα η οποία κάνει 200 χιλιάρικα και να έχετε δώσει 500. Είναι κρίμα να δώσετε τόσο πολλά coins σε κάτι που είναι τόσο αβέβαιο. Αν ήταν πιο φθηνό το SBC και κόστησε κοντά στα 250-300 χιλιάρικα και με τις κάρτες που είχαμε ήδη το κόβαμε το κόστος, εκεί θα το είχα κάνει και εγώ σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος για το base icon αυτή τη στιγμή. Γιατί πέρα από τις top κάρτες που είναι ελάχιστες, οι υπόλοιποι είναι μέτριοι και κακοί. Αυτό για το base icon. Θέλει λίγο ουσιαστικά να καταλήξετε στο τι θέλετε. Γιατί είναι καθαρός τζόγος αυτό το πράγμα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δίνετε 500 χιλιάρικα με την πιθανότητα να είναι είτε κάτι super τρελό, είτε να είναι κάτι που θα είναι ό,τι χειρότερο. Οπότε μην πέφτετε στην παγίδα. Αν σας περισσεύουν τα coins και πείτε και είστε συνειδητοποιημένοι ότι okay, αυτά τα 400 χιλιάρικα δεν θα μου λείψουν, που μισό εκατομμύριο σχεδόν σε ποιον δεν θα λείψει το παιχνίδι σε αυτή τη φάση, αλλά λέμε, είναι ξεκάθαρα το τι θέλετε. Και αν θέλετε να τζογάρετε, αν θέλετε να κρατήσετε τα coins σας και να κάνετε σταθερά και σίγουρα upgrades και κυρίως tradables, γιατί το base icon είναι untradable. Σκεφτείτε, η δική μου άποψη είναι ότι αν δώσετε όλα τα coins σας, δεν αξίζει. Πάμε τώρα στα upgrades που θεωρώ εγώ ότι έχουν μεγάλη αξία. Όπως θα είδατε, αυτή τη στιγμή έχουν βγει από την Black Friday, βασικά από το promo της Black Friday, έχουν βγει τα League upgrades. Δηλαδή το 81 Plus από Αγγλία, από Ισπανία, από Γερμανία, από Ιταλία και από Γαλλία. Και θέλω να αναφερθώ λίγο σε ένα προς ένα σε αυτά τα συγκεκριμένα packs, με άποψη πιθανοτήτων και παικτών. Και ξεκινάμε από το SBC της Αγγλίας, το οποίο το 81 Plus σας δίνει μέσα δύο παίκτες που είναι πάνω από 81, αλλά η Αγγλία θεωρώ ότι είναι από τα χειρότερα leagues για να κάνετε, γιατί έχει 90 παίκτες οι οποίοι είναι 81 και πάνω. Εσείς στο πακέτο που θα ανοίγετε θα παίρνετε δύο παίκτες από τους 90. Θεωρώ ότι παρόλο που η Αγγλία έχει τους περισσότερους καλούς και usable παίκτες, ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλετε κάτι καλό. Προσοχή, δεν λέω ότι δεν θα βγάλετε, μα εδώ είναι ο παράγοντας τύχη. Εδώ είναι ουσιαστικά που καθορίζεται αν κάποιος είναι τυχερός ή όχι. Είναι σίγουρα από άποψη πιθανότητων δύσκολο, οπότε αν κάποιος από τα πρώτα packs από Αγγλία πετύχει κάτι καλό, αυτό σημαίνει ότι ήταν τυχερός, ότι ήταν πολύ τυχερός. Οπότε θεωρώ ότι της Αγγλίας το SBC δεν είναι τόσο value for money, ότι δεν αξίζει από άποψη πιθανότητων. Το ίδιο θεωρώ, γιατί αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν και οι παίκτες από την Team of the Week, έτσι. Κυκλοφορούν οι best από την Team of the Week με Cristiano, Messi, Mané. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι είναι τέλειο, Mbappé, που είναι τέλειο τυράκι για να ανοίξετε αυτά τα packs. Οπότε θεωρώ ότι από την Αγγλία δεν αξίζει να ρισκάρετε. Πάμε στην Ισπανία που επίσης έχει σχεδόν 84-85 παίχτες που είναι από 81 και πάνω. Πολύ δύσκολο να πετύχετε κάτι usable στα πρώτα packs, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα φάμε όλα μας τα λεφτά σε αυτά τα SBC. Κάποιος μπορεί να το κάνει βέβαια, να πει ότι εγώ θα τζογάρω μέχρι να πετύχω κάτι. Και σε κάποια φάση σίγουρα θα πετύχει κάτι, αλλά το θέμα είναι πόσα coins θα έχει φάει. Οπότε θεωρώ ότι και το league της Ιταλίας πάλι είναι περιορισμένο, παρόλο που έχει και εκεί κάποιες αξιολογικές κάρτες μαζί με τον Mertens, τον Ronaldo αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω σε 3 ώρες από τώρα που γυρνάω εγώ το βίντεο φεύγουν οι best από την Team of the Week. Οπότε καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε μετά στην Ισπανία. Συγγνώμη, από την Ισπανία φεύγουμε, πάμε στην Ιταλία που έχει 65 κάρτες. Όπως σας είπαμε, Mertens, δεν ξέρω αν είναι και ο Ντιμπάλα διαθέσιμος, ο Cristiano κτλ. Μετά πάμε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας που έχουν πέσει αρκετά οι πιθανότητες με 57 κάρτες πάνω από 81. Αλλά το πρόβλημα με τη Γερμανία είναι ότι δεν έχει top κάρτες που να είναι endgame. Γιατί έχει το Lewandowski, το Royce, οι οποίοι ok, είναι εντάξει, αλλά δεν είναι endgame κάρτες. Και πάμε στο πρωτάθλημα της Γαλλίας.
στο οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνον 30 κάρτες πάνω από 81. Με τις top κάρτες να είναι ουσιαστικά τα υψηλά high rated ουσιαστικά, οι high rated παίκτες από την Paris Saint-Germain, ο Mbappé, ο Inform, ο χρυσός Neymar, ο Inform Ben Yedder, από τη στιγμή που κυκλοφορούν οι best of, έτσι, ο Inform Navas και ακόμη ένας Inform ο οποίος είναι χαμηλό rating και έχει 81+. Και είναι 81 βασικά, είναι 81 κάρτα. Οπότε εγώ έκατσα, τα ζήγησα και είδα ότι από άποψη πιθανότητων αυτό που αξίζει το SBC είναι της Γαλλίας. Οπότε λέω, γιατί όχι. Και όπως θα δείτε τώρα, θα δείτε τα pools τα οποία έχω καταφέρει να βγάλω. Ένα pool έχω βγάλει από κονσόλα. Αυτό που έπρεπε να βγει από κονσόλα. Όπως βλέπετε τώρα στην οθόνη, αυτό ήταν το πρώτο μου pool. Αυτό ήταν ο Thiago Silva, 87. Πάρα πολύ καλή κάρτα. Όχι από άποψη usability, αλλά από άποψη rating. 87 ρίστη Thiago Silva. Ήμουν από το κινητό όταν τα άνοιγα, γιατί δεν είχα γυρίσει στο σπίτι. Οπότε λέω, ok, πάμε καλά. Επόμενο pool που μου έκοψε τη χολή εκείνη τη στιγμή ήταν Inform. Και είναι όπως βλέπετε ο Pablo, ο οποίος όταν ανοίγετε ένα pack στο Companion App, το ξέρετε ότι τα κομφετή από πίσω είναι μαύρα. Οπότε είδα ότι είναι Inform και ήξερα ότι είναι ή ο Mbappé, ή ο Ben Yedder, ή ο Navas, ή ο Pablo. Οπότε καταλαβαίνετε τι έπαθα μέχρι να δω ποιος θα είναι από τους Inform. Δυστυχώς δεν ήταν κανείς από τους καλούς, από τους υπόλοιπους τρεις, ήταν ο Pablo. Επόμενο pool είναι ο 88 Cavani, όπως βλέπετε. Βλέπετε ότι όλοι αυτοί είναι first owner και untradeable. Είναι από το SBC της Γαλλίας. Από εκεί και πέρα, επόμενο pool είναι ο Marquinhos, 86. Βλέπετε ότι έχουμε πετύχει σχεδόν όλη την Paris Saint-Germain και αυτούς που έπρεπε. Τους υψηλούς rating. Στο σύνολο έκανα 22 upgrades. Και μέχρι τώρα είχατε δει, έχω βγάλει αυτά που βλέπετε. Πάμε να δούμε ποιο ήταν το 22ο και τελευταίο upgrade, γιατί δεν έκανα άλλο μετά από αυτό. Όπως βλέπετε λοιπόν, είμαστε μέσα στην ομάδα, φτιάχνω ουσιαστικά τους παίχτες και προσπαθώ να κάνω την ενδεκάδα. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παίχτες της Γαλλίας που χρησιμοποιώ εγώ. Θέλει 6 παίχτες από το πρωτάθλημα για το οποίο θα κάνει το SBC, δηλαδή 6 παίχτες στην συγκεκριμένη περίπτωση από την Γαλλία 1 και οι υπόλοιποι να είναι απλά rare και 70 chemistry. Οπότε, 81 plus upgrade από τη Γαλλία. Untradeable εννοείται, το έχουμε πει. Μπαίνουμε στο store και εδώ θα καταλάβετε ουσιαστικά για ποιον λόγο έχει μπει αυτός ο τίτλος στο βίντεο. Ανοίγουμε το pack. Θα είναι αργό το animation. Θα είναι walkout. Θα είναι βραζιλιάνος. Θα είναι left wing. Θα είναι παιδιά για μία ακόμη χρονιά από την Paris Saint-Germain ο Neymar. Απίστευτο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά κυνηγούσα μέσα από αυτό το SBC είναι ο Neymar. Ήταν ο Neymar, ο Mbappé και ο Ben Yedder. Αυτές τις τρεις κάρτες κυνηγούσα. Να λοιπόν που μου έδωσε την καλύτερη κάρτα που θα μπορούσε να μου δώσει. Δυστυχώς δεν έχω το live reaction από εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς δεν τραβούσα βίντεο, δεν το είχα στο μυαλό μου. Αλλά έχει γίνει βίντεο ουσιαστικά μετέπειτα. Neymar λοιπόν παιδιά, μια κάρτα την οποία την είχα ήδη στο club μου, οπότε μου τον δίνει untradeable το παιχνίδι και μου δίνει και στο χέρι άλλο 1 εκατομμύριο. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε τα πάντα που αφορά ουσιαστικά την ομάδα και θα δείτε στο live stream το βράδυ ποια είναι η ομάδα που έχουμε πλέον. Είναι απίστευτο, FIFA 18 Neymar, FIFA 18 World Cup Neymar, FIFA 19 tradeable Neymar, γιατί και ο Neymar από το top 100 ήταν tradeable in form. Ο Neymar από το World Cup ήταν untradeable γιατί όλοι ήταν untradeable εκεί. Tradeable Neymar πέρσι τον Νοέμβριο στο FIFA 19 και untradeable Neymar μαζί με τον Ρούγι στο ίδιο pack από Gold Upgrade της League One από 81+. Βλέπετε first owner, untradeable και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από άποψη και για να καταλήξω ουσιαστικά έδωσα μόνο 100 χιλιάρικα στο σύνολο για να κάνω αυτά τα upgrades της Γαλλίας και δείτε τι κατάφερα να βγάλω. Δεν σας λέω ότι αν κάνετε και εσείς τα upgrades της Γαλλίας, θα βγάλετε τον Neymar ή τον Mbappé. Γιατί τον Mbappé είτε βγάλετε τον χρυσό είτε τον Inform, δεν έχει νόημα. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που θα φύγει ο Inform με τον Mbappé, θα είναι ο χρυσός διαθέσιμος. Οπότε δεν έχει καμία διαφορά, θεωρώ εγώ προσωπικά, σαν κάρτα. Ίσα-ίσα ο LM Mbappé μπορεί να σας δημιουργήσει και πρόβλημα. Ο χρυσός είναι μια χαρά και δεν έχει μεγάλη διαφορά, πιστέψτε με. Το μόνο που θα χάσετε από τη στιγμή που φεύγουν οι Inform παίχτες είναι ο Navas και ο Ben Yedder. Ο Navas που είναι 89 και ο Ben Yedder ο οποίος είναι πολύ πιο usable από την απλή χρυσή κάρτα του. Αυτό θα χάσετε. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο το League SBC της Γαλλίας. Είναι 30 κάρτες όλο και όλο και τώρα μάλιστα θα φύγει ο Pablo
Οπότε θα είναι 29 κάρτες. Βασικά όχι, δεν θα είναι 29 κάρτες. Ναι, θα είναι 29 κάρτες πάνω από 81. Βέβαια ο Μπεν Γέντερ πέφτει, δεν θα είναι inform. Ο Νάβας επίσης πέφτει, αλλά θα παραμείνει high rated χρυσός. Ουσιαστικά κυνηγάται Neymar και Mbappé από το SBC της Γαλλίας. Αλλά είναι εφικτή η πιθανότητα. Είναι πολύ λίγες οι κάρτες, παιδιά. Εγώ έκανα 22 upgrades από 2 παίκτες το κάθε upgrade, άρα 44. Και συνολικά οι παίκτες είναι 30. Οπότε ήταν λογικό να είμαι κοντά να βγάλω κάποιον παίκτη. Βέβαια, είμαι πολύ τυχερός στο τι έχω βγάλει, γιατί κάποιοι άλλοι μπορεί να κάνουν 20 upgrades για να μην βγάλαν τίποτα. Είναι και θέμα τύχης. Αλλά μαζί με το θέμα τύχης είναι και θέμα πιθανοτήτων. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι το SBC upgrade της Γαλλίας είναι αυτό που αξίζει περισσότερο, γιατί δεν έχει πολύ σαβούρα να σου δώσει. Ενώ στην Premier League υπάρχει άπειρη σαβούρα από 81 μέχρι 83 και 84. Πολύ κακοί παίκτες. Αυτό. Οπότε, παιδιά, ακόμη μία φορά στο Club Neymar, δηλαδή, με κυνηγάει αυτή η κάρτα πραγματικά. Δηλαδή, όταν και το ήξερα, λέω, αν βγάλω κάποιον από αυτούς, δεν θα είναι ο Mbappé, ούτε ο Ben Yedder, θα είναι ο Neymar. Το πίστευα. Και να που έγινε. Οπότε, επικό πουλ για μία ακόμη χρονιά. Ήταν ακριβώς αυτό που ζητούσα, τόσο καιρό που δεν βγάζαμε τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος του βίντεο που πλέον έχει νόημα είναι ότι η κλάψα έπιασε τόπο. Αλλά πέρα από την κλάψα που δεν βγάζαμε κάτι, είναι και οι πιθανότητες, παιδιά, σας το ξαναλέω. Το συγκεκριμένο SBC έχει νόημα. Και αν θέλετε, μπορείτε να σπαμάρετε. Να πείτε ότι θα σπαμάρω 50 χιλιάρικα εκεί, θα ανοίξετε περίπου 10-12 packs. Μπορεί να είστε τυχεροί και να τους πετύχετε. Δεν το ξέρετε. Είναι θέμα τύχης. Αυτά για το βίντεο. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Neymar νομίζω μιλάει από μόνος του. Έδωσα 100 χιλιάρικα και πήρα μια κάρτα ενός εκατομμυρίου. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ καλό deal. Σας το ξαναλέω, δεν παίρνω κανέναν στο λαιμό μου για να πάτε να κάνετε αυτό το SBC. Απλά σας λέω ότι υπάρχουν οι πιθανότητες να βγάλετε, ότι υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες για να πετύχετε κάτι. Και σίγουρα, αν προλαβαίνατε να τα κάνετε SBC, όσο θα ήταν και ο Ben Yedder διαθέσιμος, ήταν μια χαρά. Γιατί εγώ δεν θα με χαλούσε να πετύχαινα και τον Ben Yedder. Σίγουρα πέτυχα κάτι που είναι στις τρεις top χρυσές κάρτες, γιατί είναι Messi, Cristiano και Neymar, αλλά και ο Ben Yedder δεν θα με χαλούσε. Και επίσης, να σας πω ότι στον Αλέξανδρο έκανα 7 upgrades και του πέτυχα και τον Verratti, και τον Inform Navas. Καταλαβαίνετε τι έπαθα όταν είδα inform από την κονσόλα, έτσι. Αλλά είδα σημαία από την Κωνσταρίκα, οπότε γιώθηκα. Και επίσης έδωσε 100 χιλιάρικα και δεν έβγαλα μόνο τον Neymar, έβγαλα και Thiago Silva, Cavani, Marquinhos. Τρεις παίκτες των οποίων η αξία είναι κοντά στα 60-70 χιλιάρικα. Οπότε είναι τεράστιο win η συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά! Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μία ακόμη χρονιά παρακολουθείτε το κανάλι και μας βλέπετε και βλέπετε ουσιαστικά εμένα να πετυχαίνω πάλι τον Neymar. Είναι τρελό αυτό που γίνεται με τον Neymar στα τελευταία παιχνίδια. Δεν έχω κανένα παράπονο και πλέον το είπα και το λέω και εδώ ότι θα σταματήσω να γκρινιάζω. Γιατί από τη στιγμή που έχει δώσει αυτόν τον παίκτη, δεν νομίζω ότι είναι πολύ εφικτό να δώσει κάτι άλλο πολύ σύντομα. Και γι' αυτό φοβάμαι να κάνω και το base icon. Γιατί αν κάνω το icon και δώσει κάτι πολύ τραγικό, θα θυμώσω με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πιάσει κάτι top. Οπότε αυτά. 7 η ώρα σήμερα live stream στο Facebook Gaming. Αν δεν ξέρετε ποια είναι η σελίδα μας, κάτω στο description θα υπάρχει. Ελάτε, σας περιμένω όλους να γουστάρουμε και αν έχετε base icon packs μπορούμε μέσω SharePlay να τα ανοίξουμε. Αυτά. Σας περιμένω το απόγευμα εκεί. Εμείς θα τα πούμε φυσικά στο live και μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.